Ο κουρκουμάς είναι ένα αγαπημένο μπαχαρικό, βρίσκεται σχεδόν σε κάθε ελληνική κουζίνα, προέρχεται από την Ινδία, είναι βασικό συστατικό του κάρι και του δίνει αυτό το κίτρινο χαρακτηριστικό χρώμα. Έχει βέβαια πολύ χαμηλή διαλυτότητα και πολύ χαμηλή βιοθετησιμότητα, οπότε και να καταναλώνεις κάθε μέρα δεν θα πάρεις την ποσότητα που χρειάζεται για να σου δώσει τις ευεργετικές δράσεις. Γιατί το κουρκουμάς περιέχει μια δραστική ουσία, την κουρκουμίνη, η οποία είναι ένα πολύ ισχυρό αντιφλεγμονώδες. Οπότε ξέρεις πολύ καλά ότι μια χρόνια φλεγμονή οδηγεί και σε χρόνιες ασθένειες όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η οστεοαρθρίτιδα. Και σαν ισχυρό αντιφλεγμονώδες καταπολεμά χρόνιες ασθένειες, γιατί είναι γνωστό ότι η χρόνια φλεγμονή προκαλεί και τις χρόνιες ασθένειες. Έτσι, αν πάρεις συμπληρώματα κουρκουμίνης και έχεις οστεοαρθρίτιδα, θα δεις ότι μειώνεται τόσο ο πόνος, η διάρκεια των συμπτωμάτων του πόνου και η ένταση και η συχνότητα. Επίσης, βοηθά πολύ στη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Μια άλλη ιδιότητα που έχει η κουρκουμίνη είναι ότι είναι ισχυρό αντιοξειδωτικό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι βοηθά στην αντιγύρανση τόσο του σώματος όσο και του εγκεφάλου, ότι σε προστατεύει από το οξυδωτικό στρες, το οποίο μπορεί να προκαλέσει και βλάβες στο DNA, αλλά και βοηθά πολύ την εμφάνιση της επιδερμίδας. Βέβαια, δεν χρησιμοποιείται σε πολλά καλλυντικά, γιατί δεν έχει καλή καλλυντική υφή και δεν διαλύεται, όπως σου είπα, εύκολα. Υπάρχουν ακόμη ενδείξεις ότι η κουρκουμίνη βοηθά στην αντιμετώπιση της νόσου Αλσχάιμερ, καθυστερεί την εξέλιξή της βέβαια, δεν μπορεί να την αντιστρέψει, όπως επίσης βοηθά πολύ και στην περίπτωση του γλαυκώματος. Μειώνει την εκφύλιση. Όμως η κουρκουμίνη δεν είναι για όλους. Για ποιους δεν είναι η κουρκουμίνη? Για τις έγκυες, για τις θυλάζουσες. Αν έχεις επίσης σοβαρά προβλήματα με το σηκώτη και με τη χολή, γιατί αυξάνει την παραγωγή χολής, οπότε δεν μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις. Αν παίρνεις συμπληρώματα σιδήρου, γιατί αναμειγνύεται, επεμβαίνει στην απορρόφηση του σιδήρου, θα έλεγα. Αν υποφέρεις από αρρυθμίες, αν παίρνεις αντιπυκτικά φάρμακα, γιατί αυξάνει την δράση τους. Και επίσης, αν υπάρχει ιστορικό με καρκίνο στήθους, οθικών, αν υπάρχουν ινομιώματα, αν υποφέρεις από ενδομητρίωση. Επίσης, καλό είναι να μην συνδυάζεις με άλλα συμπληρώματα διατροφής, όπως αυτά που περιέχουν ginger, ginkgo biloba, με ginseng, με σόου παλμέτου που χρησιμοποιείται για τον προστάτη, με το σκόρδο και με το χρώμιο. Όλα αυτά δεν κάνουν καλό συνδυασμό. Είναι ασφαλής η κουρκουμίνη? Ναι, σύμφωνα και με το FDA είναι ασφαλές, όμως με τις προϋποθέσεις που σου είπα παραπάνω. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε like, κοινοποίησέ το και κάνε εγγραφή στο κανάλι μου, Angie's Blog, ώστε την άλλη εβδομάδα να είσαι καλά, να αγαπάς, να φροντίζεις τον εαυτό σου. Γεια σου!